Καλημέρα κύριε Τσομπόπουλε και καλή εβδομάδα από την τηλεόραση Αυτεμπορικής. Γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, year end rally έχουμε, φαίνεται, στη Wall Street. Έχαμε νέο ιστορικό υψηλό και την Παρασκευή και γενικά η χρονιά κλείνει με τις καλύτερες προδιαγραφές για τον ιστορικότερο και μεγαλύτερο βιομηχανικό δίκτυο του κόσμου, κύριε Τσομπόπουλε. Ναι, είναι αλήθεια. Η Γέλεν έδωσε τον τόνο στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας. Ουσιαστικά μας προειδέασε για το τι θα ακολουθήσει την Τετάρτη από την Κεντρική Τράπεζα και τον πρόεδρο της, τον κύριο Πάουελ. Είχαμε μεταστροφή από γεράκια σε περιστέρες. Πλέον η Fed αυτό που ξεκινάει να βλέπει είναι μειώσεις επιτοκίων μέσα στην επόμενη χρονιά και έδωσε το σήμα στην αγορά ότι πλέον δεν θα υπάρξουν άλλες αυξήσεις. Αποτιμήθηκε κατευθείαν, όπως ήταν αναμενόμενο, στις αγορές, κυρίως των ομολόγων. Έτσι, ενδεικτικά να σας δώσω να καταλάβετε ότι ήδη οι αγορές επιτοκίων προεξοπλούν 150 μονάδες βάσης μείωση βασικού επιτοκίου εντός του 2024. Μπορεί να φαίνεται πολύ, αλλά αυτό μένει να φανεί στην πράξη πώς θα το ακολουθήσει η Fed και πώς θα το αποτιμήσει και η αγορά. Αυτό όμως για να φανεί πλέον στη μείωση του Euribor και γενικά να ξεσφίξει λίγο η θηλιά του κόστους χρήματος από επιχειρήσεις και νοικοκυριά θα πάρει χρόνο, έτσι δεν είναι κύριε Τσομπόπουλε? Ναι, κοιτάξτε, η Lagarde στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την προηγούμενη εβδομάδα παρέμεινε πιο απαιτητική, ας πούμε έτσι, στο πρόβλημα του πληθωρισμού, αναμένοντας ότι θα διατηρήσουν για περισσότερο χρονικό διάστημα τα επιτόκια του ευρώ σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, η εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια έχει δείξει ότι όταν η Fed ξεκινάει να δίνει τον τόνο, οι υπόλοιπες τράπεζες ακολουθούν. Ίσως με λίγο καθυστέρηση, αλλά μέσα στη χρονιά είναι δεδομένο ότι από τη στιγμή που η Fed θα ξεκινήσει, θα πατήσει το κουμπί των μειώσεων των επιτοκίων, θα ακολουθήσει και η κεντρική τράπεζα δική μας. Τώρα, το στίχημα δηλαδή των μεγάλων επενδυτικών σπιτιών είναι να πετύχουν πότε θα ξεκινήσει αυτός ο μεγάλος γύρος μείωσης των επιτοκίων από Fed και Κουτού και των άλλων κεντρικών τραπεζών. Εσείς πιστεύετε ότι χωρίς νέες γεωπολιτικές εντάσεις, αν και το 23 φεύγει και δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε, έχουμε και την ιστορία τώρα των Χούι στην Ερυθρά Θάλασσα που ανεβάζει το κόστος ναυσιπλοείας στην ποντοπόρο ναυτιλία. Λογικά μετά το Μάρτιο θα δούμε πλέον να πατάει το κουμπί πρώτος ο Πάουελ και να ακολουθεί η Lagarde, ή θα παρακολουθούν ακόμη τα δεδομένα της ανεργίας, της απασχόλησης για τον πληθωρισμό? Εντάξει, το βασικό στοιχείο είναι ο πληθωρισμός που παρακολουθούν. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, έχει υπάρξει πολιτική απόφαση στην Αμερική να προχωρήσουν σε πιο γρήγορες μειώσεις επιτοκίων. Προφανώς, επειδή είμαστε σε μια χρονιά προεκλογική και δεν θέλουν τις αγορές να έχουν προβλήματα, οι αποφάσεις επιτοκίων και πάλι προβλέπουν την πρώτη μείωση κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρία της 20 Μαρτίου. Οπότε, θεωρούμε ότι είναι ένα καλό στοίχημα ότι εκείνη η ημερομηνία ίσως να είναι το ξεκίνημα για τη Fed. Με μόνο αστερίσκο, μήπως έχει εκτοξευτεί πιο ψηλά ο πληθωρισμός, το οποίο δεν φαίνεται σε αυτή τη φάση. Φαίνεται να σταθεροποιείται πέριξη 4% ετησίως. Παρένθεση εδώ ότι προφανώς και παραμένει πολύ ψηλά σε σχέση με το στόχο που έχει η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα του 2%. Ωστόσο, προφανώς οι αποφάσεις είναι διαφορετικές, γιατί πρέπει να μειώσει και το κόστος χρήματος όσον αφορά για την τακτοποίηση του χρέους από την Αμερική. Μην ξεχνάμε ότι μόνο για φέτος η τόκη που πληρώνει το Αμερικανικό Δημόσιο για το χρέος του είναι 700 δισεκατομμύρια δολάρια. Προφανώς για την επόμενη χρονιά θα είναι, όσο παραμένουν τα επιτόκια ψηλά, θα είναι κοντά στο 1 τρισεκατομμύριο. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η χρονιά που τελειώνει, κατά τη γνώμη σας, ποια ήταν τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα για σας γεγονότα διεθνώς, που ουσιαστικά έβαλαν την πινελιά τους για το 2023? Τι είναι αυτό που σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση, κύριε Τσομπόπουλε? Όσον αφορά το εξωτερικό, η μεγαλύτερη εντύπωση μας έκανε το γεγονός ότι παρόλε τις πολύ δυνατές αυξήσεις επιτοκίων και γρήγορες, η οικονομία δεν γύρισε σε ύφεση. Βέβαια, αυτό έχει την εξήγησή του, το γεγονός ότι η αμερικανική οικονομία τρέχει πολύ μεγάλα ελλείμματα, τα οποία προφανώς και θα δημιουργήσουν πρόβλημα στο μέλλον και έχουν καλύψει κάποια προβλήματα τα οποία δεν φαίνονται κάτω από το χαλί. Για την Ελλάδα ήταν, όπως είπαμε, οι εκλογές. Το έχουμε ξαναπεί, ήταν οι εκλογές, το καθαρό αποτέλεσμα, η επιστροφή της χώρας του αξιόχρεου του χρέους της στην επενδυτική βαθμίδα, το ράλι του χρηματιστηρίου που ξεκίνησε από την 1η-1η-2023. Νομίζω ότι όλα αυτά ήταν τα σημαδιακά και βέβαια πολύ αυξημένη κερδοφορία των ελληνικών επιχειρήσεων που σταθήκαν πολύ αξιοπρεπή στο διεθνή στίβο και δείξαν ότι έχουν πολλά περιθώρια ανάπτυξη. Το ελληνικό χρηματιστήριο, κατά τη γνώμη σας, στηρίζεται σε fundamental ή εμφανίζει ίσως και κάποια σημεία φούσκας για τη φετινή χρονιά με το συν 41% που είναι αυτή τη στιγμή που κλείνει η χρονιά? Όχι, καθόλου φούσκα δεν θα το λέγα εγώ, γιατί οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αποδείξει ότι η κερδοφορία τους είναι οργανική, είναι πολύ δυνατή, πολύ σταθερή. Μέχρι και οι τράπεζες γυρίσαν σε μεγάλη κερδοφορία για άλλους λόγους. Νομίζουμε ότι θα διατηρηθεί αυτό και την επόμενη χρονιά, το δεδομένο. Ωστόσο, πλέον
όπως έχουμε πει, μετά την πρώτη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας το καλοκαίρι, είμαστε δεμένοι πλέον στο άρμα των μεγάλων διεθνών αγορών. Θα τις ακολουθούμε. Δύσκολα θα έχουμε υπεραπόδοση. Κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες θα το κάνουν θα είναι για λόγους πραγματικά δικούς τους, εφαρμογής του business plan τους και μεγαλύτερης κερδοφορίας και ίσως και μερισματικής απόδοσης εντός της χρονιάς. Επειδή θα τα ξαναπούμε σε τρεις Δευτέρες από σήμερα, αφού η επόμενη Δευτέρα είναι Χριστούγεννα και η μεθεπόμενη είναι η Πρωτοχρονιά, να ζητήσω και μια εκτίμηση για το 2024. Πού βλέπετε να επικεντρώνεται το ενδιαφέρον των μεγάλων φαντ, σε ποιες κατηγορίες επενδύσεων είναι τα ομόλογα, είναι οι μετοχές, είναι ο χρυσός, είναι το πετρέλαιο, είναι τα νομίσματα, τι βλέπετε κύριε Τσομπόπουλε? Λογικά τα ομόλογα θα είναι στο επίκεντρο, σε ένα περιβάλλον που περιμένουμε μειώσεις επιτοκίων. Οι τιμές τους λογικά θα ακολουθήσουν ένα ράλι, μένει να το δούμε. Σίγουρα μετοχές οι οποίες είναι καλές. Όπως πάντα τονίζουμε, πρέπει να βλέπουμε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κερδοφορία σταθερή για πολλά χρόνια και δίνουν και μια καλή μερισματική απόδοση. Δύσκολα θα διατηρηθεί για μένα το ενδιαφέρον για τον χρυσό τόσο έντονο όσο είναι τώρα. Ναι. Και ένα ερωτηματικό, επειδή είπατε για το πετρέλαιο, ένα ερωτηματικό όσον αφορά την παραγωγή του, γιατί η Αμερική έχει αυξήσει πάρα πολύ την παραγωγή πετρελαίου, γι' αυτό και επιλέπεται χαμηλότερες τιμές. Και μένει να διαπιστώσουμε κατά πόσο θα συνεχίσει να το κάνει αυτό και να πιέζει τις τιμές περαιτέρω κάτω. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσίαση όλο αυτό το χρόνο. Να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά. Και θα τα πούμε πάλι με το νέο έτος, κύριε Τσομπόπουλε. Ευχαριστώ.